Η εορτή του πατρός μου, του Εμμανουήλ Ροίδη. Την ερχομένη Πέμπτη είναι η εορτή του Αγίου Ιωάννου και του πατρός μου. Δεν υπάρχει κίνδυνος να το λησμονήσω, αφού η μητέρα μου το ενθυμίζει 10 φορές τουλάχιστον την ημέραν. Με κάποιον μάλιστα θυμών, ευρίσκουσα ότι δεν με συγκινεί όσον έπρεπε η αγγελία ότι ο πατήρ μου λέγεται Ιωάννης. Η αλήθεια είναι ότι τον πατέρα μου τον σέβομαι και κάπως τον φοβούμαι, διότι είναι άνθρωπος σοβαρός, ολιγόλογος και δεν μου δίδει πολύ θάρρος. Δύσκολο όμως μου είναι να θεωρήσω ως μέγα κατόρθωμά του και το ότι ονομάζεται Γιάννης. 8 ημέρες πρώτης εορτής με είπε η μητέρα μου ότι ήταν ο καιρός να ετοιμάσω την προσφώνησή μου. Η διαταγή αυτή ύφξησε την στενοχωρία μου. Έβρισκα ότι ήταν όλος περιττόν και κάπως άνοστον να προσφωνήσω τον πατέρα μου, ενώ δεν είχα τίποτε νεότερο να του είπω. Έπειτα δεν ήξευρα και καλά πως φέρονται οι προσφωνούντες. Έπρεπε άρα να σταθώ εις 2 βημάτων απόσταση, να υποκληθώ και έπειτα να αρχίσω την ανάγνωση της προσφωνήσεως. Ή πρώτα να χώσω την μύτη μου καλοσφουγγισμένη εις τα κόκκινα γένια του πατρός μου. Εφοβούμην μήπως φανώ γελίος και ακόμη περισσότερον μήπως εννοήσει πόσο γελίαν έβρισκα την τελετήν. Δια να γίνουν τα πράγματα μετάξιν, η θέλησεν η μητέρα μου να κάμωμεν προγυμνάσεις και δοκιμάς, απαράλλακτα καθώς εις το θέατρον. Η απαγγελία μου δεν την ευχαρίστησε διόλου, δια των λόγων ότι έλειπεν από αυτήν η απαιτουμένη δόση συγκινήσεως. Απεφάσισε λοιπόν ότι καλύτερα θα ήταν να προσφέρω την προσφώνησή μου έγγραφον και μαζί με αυτήν μίαν γάστραν ανθέων. Την επομένη ημέρα ηρχίσαμε από το πρωί την σύνταξη της προσφωνήσεως. Η μητέρα μου ήταν παλαιά μαθήτρια του Αρσακίου και προσπάθη, ξίουσα την κεφαλή της με την βελόνη του πλεξίματος, να ενθυμηθεί όσα έμαθεν από τον Ράνταν αρχαία ελληνικά. Η προσφώνηση άρχιζε. «Πάνσεπτε και αγαπητέ μη πάτερ, έμπλεος συναισθήματος εφροσύνης, παρίσταμε κατά την δε την χαρμόσυνον ημέραν ή να υποβάλω ημίν και οικουλούθουν άλλε 10 αράδες απελέκητες ελληνικούρες, τας οποίας έπρεπε να αντιγράψω επάνω εις χαρτί με χρυσά σειράς και ένα περιστέρι στην αριστεράν γωνίαν. Δεν ηξιώθην ποτέ να λάβω βραβείον καλλιγραφίας. Έπειτα έτρεμαν ο λίγον και τα δάκτυλά μου, διότι το Γενάρης και δεν ανάπταμεν φωτιάν παρά μόνον εις το μαγειρίον. Με όλην μου λοιπόν την καλήν θέλησιν εγέμιζα μελάνι τα ο, τα ρο και τα σπουράς του ζήτα. Και δια κάθε μου τζούραν ελάμβαν από την μητέρα μου 1 μπάτσον. Με έκαμε να αντιγράψω την προσφώνηση 7 φορές και θα την αντέγραφα βεβαίως πολύ περισσότερες αν το χαρτί με τα χρυσάς γραμμάς και το περιστέρι δεν εκόστιζε 15 λεπτά το φύλλον. Το απόγευμα υπήγαμεν εις την Αγία Ειρήνη να προμηθευθόμεν την γάστραν και εκάμαμεν τα 2 ανθοπολία άνω κάτω. Η μητέρα μου εμυρίζεται το εν μετά το άλλο όλα τα φυτά, με κάποιαν δυσπιστίαν, ως να ήσαν ψάρια, και όσα δεν έβρισκε βρώμικα, τα έβρισκε ακριβά. Έτυχε να πατήσει επάνω εις ένα νεκρικόν στέφανον, όπου ευρίσκεται ο καταγής. Ο ανθοπόλης ή το άνθρωπος με ολίγην υπομονήν, και ακόμα λιγοτέραν ανατροφήν. Την ονόμασε μάγισαν και εμένα έκτρωμα. Η αλήθεια είναι ότι είχα μίαν κάποιαν ομοιότητα με τον πατέρα μου. Μετά πολλά παζάρια εδέχθη, δια να μας ξεφορτωθεί, να μας αφήσει ένα αρρωστημένον γεράνιον, δια 1 και 65. Την παραμονή της εορτής εκάμαμεν γενικάς δοκιμάς. Η μητέρα μου με είχε διδάξει πώς έπρεπε να παρουσιαστώ.
κρατών το χειρόγραφον εις την μίαν χείρα και το άνθος εις την άλλην. Πώς έπρεπε να το προσφέρω και να προβώ έπειτα εις τον ασπασμόν της πατρικής δεξιάς. Κατ' εκείνην ακριβώς την στιγμή ακούσαμεν το βήμα του πατρός μου και έσπευσα να κρύψω την γάστραν υποκάτω από την κλίνην. Είμαι όμως βέβαιος ότι ο πατήρ μου την παρετήρησεν, αλλά θεώρησε πρέπον να υποκριθεί ότι δεν είδε τίποτε, δια να μη στερηθεί αύριον την ευχαρίστηση της εκπλήξεως. Τέλος πάντων, ανέτειλεν η επίσημος ημέρα, σκοτεινή, βροχερή και παγωμένη. Η μητέρα μου ήλθε να με ξυπνήσει πριν φέξει. Είχε βάλει το μεταξωτόν της φουστάνι και με έκαμε να φορέσω τα καλά μου. Ενίσταζα ακόμη, εκρύωνα. Έσταζεν η μύτη μου και με βασάνιζαν εχιονίστρε. Τον πατέρα μου ευρήκαμεν εις το κρεβάτι, φέροντα όμως επί της φαλάκρας του, αντί του καθημερινού άσπρου του σκούφου, το βελούδινον κεντητόν φεσάκι του των επισήμων ημερών. Τούτο όμως δεν τον εμπόδισε να υποκριθεί έκπληξη, όταν επαρουσιάστημεν ενώπιόν του η μητέρα μου με το μεταξωτόν της φόρεμα και εγώ με την προσφώνηση και με την γάστραν. «Πώς!» ανέκραξεν. «Είναι σήμερον η εορτή μου!» Εγύρασα ακόμη έναν χρόνον. «Έλα γυναίκα να σε φιλήσω!» Όταν ήλθε η σειρά μου, ευρέθην κάπως συγχυσμένος, διότι κατά το πρόγραμμα επροηγεί το η προσφώνησης. Έπειτα ήρχε το η προσφορά της γάστρας και το φίλμα τελευταίων. Οπωσδήποτε επροσπάθησα να αναρριχηθώ επί της κλίνης, αλλά με δυσκόλευεν πολύ το γεράνιον. Είχα κατορθώσει να θέσω το εν γόνατον επ' αυτής, όταν μου εξέφυγεν από τα σχήρας η γάστρα και εχύθη το βρεγμένον καστανόχωμα επάνω εις τα συνδόνια και το υποκάμισον του πατρός μου. Το τιούτο περίχημα ή το βεβαίως δυσάρεστον με εκείνο το κρύον. Άδικον λοιπόν θα ήταν να παραπονεθώ αν αντιφιλήματος έλαβα από τον πατέρα μου μιαν μούντζαν. Η δε μήτυρ μου με συνόδευσε ως την θύραν για να με φιλοδωρήσει ένα τελευταίον μπάτσον. Η μόνη μου μετά τα τόσα βάσανα παρηγορία είναι ότι η προσεχής εορτή του πατρός μου απέχει ακόμη 365 ημέρες.